Στους δρόμους έχουν κατέβει οι εργαζόμενοι στον κρατικό αερομεταφορέα της Ισπανίας. Διαμαρτυρόμενοι για το νέο σχέδιο εθελουσίας αποχώρησης που προβλέπει την περικοπή 3.800 θέσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι στην Ιμπέρια έχουν κηρύξει νέα πενθήμερη απεργία. Ήδη έχουν ακυρωθεί εκατοντάδες πτήσεις και κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της απεργίας αναμένεται να ακυρωθούν συνολικά 1.370. Έχω ιατρικό πρόβλημα. Θα έπρεπε να βρίσκομαι πίσω στην χώρα μου για να πάρω τα φάρμακά μου. Είχα κάνει μεταμόσχευση νεφρού, μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Δεν έχω εδώ τα φάρμακά μου. Η πτήση μου ακυρώθηκε. Η μητρική εταιρεία IAG, η οποία εκτός από την Ιμπέρια ελέγχει και την British Airways, στο πλαίσιο εξοικονόμησης δαπανών, αποφάσισε την περικοπή 3.800 θέσεων εργασίας, επί συνόλου 20.000. Και σύμφωνα με εκπρόσωπο των εργαζομένων, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, η Ισπανική κυβέρνηση όρισε επιδιαιτητή, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του μέσα στην εβδομάδα.